επαγγελματικότητα, κανένα δεν τη θέλει. Αλλά από ποια πλευρά και από ποια σκοπιά βλέπει τι αιτίε και τη λύση. Εμεί δεν πετάμε στα σύννεφα να πιστεύουμε ότι ένα κράτο που στηρίζει τη μεγαλύτερη ανομία, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την ίδια στιγμή θα πάρει κάποιο μέτρο για να προστατεύσει τον καθένα από εμάς. Γιατί είναι η ίδια η πολιτεία που μεταφέρει σε ατομικό επίπεδο την ευθύνη για όλα. Για την υγεία σου, για την εκπαίδευσή σου και τη δικιά σου και του παιδιού σου, για τον αθλητισμό σου, για τον πολιτισμό σου. Υπάρχει αθλητικό σωματείο εδώ που να μην χρειάζεται να βάλει τον οπολό σου οποιοδήποτε γονέα μπορεί, γιατί αυτός που δεν μπορεί, πού θα πάει το παιδί. Τι είναι αυτό που εμποδίζει να ζήσουμε ανθρώπινα και με ασφάλεια? Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε. Αν το κόστος αποκατάστασης είναι μικρότερο από το κόστος πρόληψης, προτιμάτε το κόστος της αποκατάστασης και μάλιστα καλύτερα σε φτωχές περιουσίες, γιατί είναι ακόμη μικρότερο το κόστος αποκατάστασης. Και ας έρθει κάποιος να με διαψεύσει για αυτό που λέω. Τα έχουμε πληρωμένα. Τα πληρωμένα, έχω ξαναπεί, τα θέλουμε πίσω με τη μορφή έργων. Σε τι τα έχουμε τα έργα? Ακόμη και το τεχνικό πρόγραμμα που πολυδιαφημίζεται και λέτε στην πόλη είναι το μικρότερο τεχνικό πρόγραμμα και όσοι έχουν διατελέσει εδώ σαν Δημοτική Σύμβουλη των τελευταίων 4 Δημοτικών Αρχών. Το μικρότερο τεχνικό πρόγραμμα. Και όποιος θέλει ας το αμφισβητήσει και αυτό. Και του όφελους. Και όταν το όφελος είναι μικρό για την κερδοφορία του κεφαλαίου, τότε η υγεία του λαού πηγαίνει περίπατο. Εάν δεν τους σταματήσουμε εμείς με τους αγώνες μας, με τη δράση μας, να υπερασπιστούμε και το δικαίωμα στην υγεία και σαν εργαζόμενοι το δικαίωμα σε μόνιμη και σταθερή εργασία, προκοπή δεν θα υπάρξει. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε. Πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή συνολικά. Αυτοί λένε ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύει το κράτος πρέπει να βγάζει κάποιος κέρδος. Εάν δεν βγαίνει κέρδος δεν ξοδεύει κανένα ευρώ. Ναι, τα σκέτα μας το λένε χήμα, στο πρόσωπό μας το πετάνε. Α, οι σωτήρες τελειώσανε, προπολού δεν υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως πρεσβεύω και εγώ μια κατηγορία τέτοιων ανθρώπων, δεν ξεχωρίζουμε την επιστήμη από την πραγματική δράση. Τα βάζουμε σε ένα ενιαίο, σε ένα αδιαίρετο αν θέλεις έτσι, μοντέλο δράσης. Ταυτόχρονα δηλαδή με την επιστήμη σου να παίρνεις και την αντίστοιχη πολιτική σου θέση. Άλλωστε είναι καθήκον και της επιστημονικής κοινότητας να παίρνει θέση. Είμαστε εδώ παρόν και να ξέρουμε ότι στο 8 του μήνα θα είμαστε και στις 10 και στην 1η Γενάρη και θα είμαστε εδώ. Αλλά ας μην έχουν αυταπάτες. Έχουμε πάρα πολλούς από πίσω μας, νέα γενιά, νέα φουρνιά.